Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, Δεν καλησπέρα. το πιστεύω. Μανώλη, αποκλείεται να ακούς τέτοια που παίζει ο Σαββόπουλος. Αποκλείεται. Άνα, με τίποτα. Έτσι. Μην βάλω και μπουρμπο στο παιχνίδι έτσι, που είναι δικό μου. Έτσι με αδειάζει, ρε φίλε. Λίγο να έχουμε λίγο ελληνική μουσική, λίγο παράδοση κτλ. Έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Τίποτα, τίποτα. Δεν ακούγονται στον κόσμο. Δικαίως. Ενώ άμα βάλω εγώ, βάλω κανένα Βασίλη Καρά, κανένα Πάνο Κιάμο, Βασιλική Νταντά, Πάολα, δεν είμαστε εκεί πέρα, Μανώλη. Εκεί. Άνα, μπράβο. Οι παίκτες τώρα είναι μαζί μας. Μπορείτε να τα πείτε λοιπόν οι δυο σας, εγώ φεύγω από το στούντιο. Όχι, για τη συνέντευξη θέλουμε. Λοιπόν, έλεγα, Μανώλη, ότι έχουμε αρχίσει έτσι, θα πάμε και στο παιχνίδι φυσικά εννοείται με τα τρίκαλα, αλλά κινούμαστε σε ρυθμούς και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον, ευχάριστο να έχουμε αυτό το μεσοβδόμαδο ραντεβού για μια γιορτή την Τετάρτη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ξέρω λίγο πώς το σκέφτεστε εσείς τώρα, φαντάζομαι και λίγο πιο χαλαρά μετά το χθεσινό καρδιοχτύπη στα Τρίκαλα. Πραγματικά, θέλω να πω ότι την Τετάρτη εμείς το περιμένουμε πάρα πολύ καιρό, από όταν το πρωτακούσαμε με ενθουσιασμό το περιμένουμε να παίξουμε, γιατί όλοι έχουμε δει τι είχε γίνει πριν χρόνια όταν είχαν ξαναπαίξει. Όταν είχε ξαπέξει η ομάδα με την Κόκα, έχουμε δει όλες τις βίντεο τι είχε γίνει. Και είναι πραγματικά μοναδικό κάποιος ποδοσφαιριστής να ζει σε αυτές τις στιγμές. Τώρα τόσο καιρό περιμένουμε, συνέχεια το συζητούσαμε. Έχετε και το Νέτο εκεί να σας δείχνει τα βιντεάκια, δεν σταματάει συνέχεια τα δείχνει. Ναι. Αγόρι μου δεν τι έγινε. έχουμε δει όλοι τα βίντεο και περιμένουμε να ζήσουμε ανάλογες στιγμές. Γι' αυτό ήθελα. Θέλω να πω στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, γιατί θα είναι μια μεγάλη γιορτή, να ζήσουμε εμείς αυτές τις στιγμές, να καταλάβουμε πού είμαστε, γιατί μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, δεν είναι ο Άρης αυτό που έχουμε ζήσει. Η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι και εσύ, επειδή από πέρσι στην ομάδα, δεν το έχεις συναντήσει, δεν το έχεις δει ακόμη το γήπεδο, έτσι που λέμε, στα πολύ γεμάτα του, να το πω έτσι. Όχι. Ήταν στο κύπελο σε μερικούς αγώνες. Φέρετε τον κόσμο στο γήπεδο, στο Κλειάνθης Βικελίδης. Και αυτό που θα έρθει την Τετάρτη, μεθαύριο, να τον διατηρήσετε. Να έρθει και την Κυριακή στην Καλυθέα, που είναι πολύ πιο σημαντικό το μάτς, γιατί εκεί μιλάμε για πρωτάθλημα. Εννοείται. Όπως έχω ξαναπεί, ο κόσμος είναι επικραμμένος. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο ο Άρης πριν από λίγα χρόνια να έπαιζε με Manchester City και να παίζει γύρω παλί, να έχει τόσο καλή ομάδα και τώρα να παίζει με την Καλυθέα και τον Ειρηνιακό και πέρσι ειδικά που αποτύχαμε να βγούμε. Είναι πολύ δύσκολο, είναι επικραμμένος ο κόσμος. Αλλά εμείς φέτος, όπως είπατε, έχουμε βάλει στοίχημα μέσα από τους αγώνες, με τις νίκες, με το πάθος που θα βγάζουμε σε κάθε αγώνα, να ξαναέρθει ο κόσμος, να χαρεί, να πάει καλά η ομάδα και να έρθει να μας στηρίξει και εμάς. Τέτοια αποτελέσματα σαν αυτό που πήρατε χθες στα Τρίκαλα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν η εμφάνιση της ομάδας δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, κακά τα ψέματα. Μεσοεπιθετικά. Ναι. Μεσοεπιθετικά, ειδικά, γιατί μεσοαμυντικά η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το χθεσινό μάτι ήταν ένα καθαρό μάτι β' εθνικής, που αυτά τα μάτια κρίνονται στη δύναμη και όποιος βάλει τον γκολ. Το καλό είναι ότι είμαστε σφιχτοί, ότι δεν δεχόμαστε φάσεις. Δηλαδή τα Τρίκαλα μπήκαν πολύ δυνατά στα αρχές των ημιχρόνων, αλλά δεν καταφέραμε να μας κάνουν κάποια καθαρή φάση. Αυτό είναι το φέτος το καλό. Μεσοεπιθετικά θα το δουλέψουμε, να το βρούμε, το δουλεύουμε συνέχεια, το δουλεύουμε με τον προπονητή. Ναι. Και κάποια στιγμή θα μας βγει. Και οι αυτοματισμοί και οι συνεργασίες θεωρώ ότι θα βγουν. Είχατε... Το σημαντικό είναι να βγεις, να κερδίζεις, να παίρνεις τους βαθμούς. Σωστά, γιατί όλα αυτά που λες μπορείς να τα δουλεύεις και να τα διορθώνεις πολύ πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ηρεμία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αν έχεις κερδίσει την Κυριακή. Αν κερδίσεις, όλα είναι καλά. Μπορείς να βελτιώνεσαι, αλλά το θέμα είναι να κερδίσεις. Πέρσι, να σας θυμίσω ένα μάτι με την Καλυθέα εκτός έδρας. Ναι. Το οποίο κάναμε 30 τελικές και χάσαμε 2-0. Ναι, και θα μπορούσαμε από το πρώτο ημίχρονο να το έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι. Πρώτο 20 λεπτό ουσιαστικά. Να ήταν 0-3 στο πρώτο ημίχρονο. Που είχε δοκάρει ο Άρης, είχε σε κενή αιστεία δύο φορές και η Καλυθέα κάνει δύο φάσεις και βάζει δύο γκολ. Ναι, αυτά τα μάτς δεν νομίζω ότι φέτος, δηλαδή να συνεχίσουμε έτσι να είμαστε καλά, συγκεντρωμένοι, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο μάτς φέτος. Ίσως, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και τύχη, Μανώλη, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά,
ίσως με αυτή την τύχη που δεν είχε ο Άρης πέρσι, να την έχει φέτος. Γιατί η τύχη είναι και με τους ισχυρούς. Την έφερε ο Μυροφορής. Εγώ θεωρώ ότι η τύχη είναι με τους ισχυρούς. Δεν θεωρώ ότι η τύχη πάει στον καθένα. Θα είσαι τυχερός ένα μάτς, στο άλλο δεν θα είσαι. Το θέμα είναι να είσαι εσύ, να έχεις ένα πλάνο, να ξέρεις ότι το 0 στην άμυνα θα κρατηθεί και μπροστά πιστεύω θα τη βρεις την ευκαιρία, θα το βάλει, θα πει γιατί έχεις καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Ο Μπάζης θες έβαλε ένα απίστευτο γκολ. Ναι, τρομερό γκολ. Όντως. Αν ξέρεις ποιοτικούς παίκτες, κάθε στιγμή θα κάνει κάτι, θα κάνει μια ενέργεια, βάλει ένα γκολ. Σωστά. Τι διαφορές βλέπεις με πέρσι, Μανώλη, γιατί την έζησες στην ομάδα και πέρσι. Εντάξει, ο κόσμος γενικότερα βλέπει ένα μεγαλύτερο πάθος και ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού σε σχέση με πέρσι. Αυτό γίνεται μόνο λόγω των παικτών που έχουν έρθει, που ξέρουν από Β' Εθνική, όπως λέμε, ή γενικότερα έχει αλλάξει η φιλοσοφία μες στην ομάδα? Έχει αλλάξει η φιλοσοφία, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα και όσο να είναι, όσο άμα την πατάς, μετά έχεις πάρει ένα μάθημα. Ναι. Και το πας διαφορετικά. Φέτος τα παιδιά που ήρθανε είναι όλοι, ξέρουν την κατηγορία, είναι καλοί αθλητές, έρχονται με δίψα γιατί θέλουν να πετύχουν, θέλουν να καταφέρουν κάτι με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης, να διακριθούν και αυτοί. Όλοι είμαστε φέτος πιο συνειδητοποιημένοι. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, γιατί πέρσι πολλά παιδιά δεν είχαμε ξαναπαίξει Β' Εθνική. Ναι, ούτε εσύ είχες παίξει όμως, έτσι, ναι. Εγώ είχα παίξει μια χρονιά με το Εγωτέλη που βγήκαμε, μόνο αυτή. Αλλά τα περισσότερα ούτε καν είχαν παίξει. Δεν ξέραμε στα τρίκαλα μέσα πώς θα είναι, ας πούμε, ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός. Ότι τα παιχνίδια έχουν πολύ δύναμη, πολύ πίεση. Στην Α' Εθνική έχει πιο πολλούς χώρους. Πιο εύκολα παίζεις. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι ότι φέτος η προετοιμασία έχει ξεκινήσει κανονικά με όλους τους παίκτες από την πρώτη μέρα? Νομίζω ένας είναι που ήρθε μετά. Μόνο ο Πλατέλας ήρθε. Μόνο ο Πλατέλας που ήρθε στο τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι ήσασταν από την πρώτη μέρα μαζί πέρσι. Ούτε αυτό υπήρχε. Παρόλο που έγιναν 4-5 μήνες η προετοιμασία. Αλλά ερχόντουσαν παίκτες ανά μια εβδομάδα, ανά δύο εβδομάδες. Υπήρχαν αρκετές ελλείψεις ακόμα και όταν ξεκίνησε η ομάδα. Ναι, γι' αυτό είπα ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα. Δηλαδή από την αρχή, από τον Ιούνιο, είχε βγει το πλάνο, είχαν βγει πιο από τους 3 βαθμούς φυσικά εννοείται που πήρε ο Αλλά πριν το παιχνίδι λέγαμε να λίγο υπερβολικό αυτό ακούγεται. Είναι υπερβολικό, αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Δεν πιστεύω να περάσει άλλη ομάδα από εκεί μέσα. Ναι. Και όσο να είναι... Δύσκολα το χάνεις μετά το σερί. Ναι. Γιατί... Να φύγεις, να πάρεις μια απόσταση από τους άλλους είναι πολύ σημαντικό. Το είδαμε και πέρσι. Ναι, γιατί χτίζεις και μια ψυχολογία. Προφανώς. Και εμείς τις κυνηγούσαμε συνέχεια. Ναι. Αυτό βάζει δύο φορές πιο μεγάλη πίεση. Όντως. Και διόρθωσέ με, χθες στο ξεκίνημα είδα λίγο για κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο, δεν μπήκατε πάλι πολύ καλά στο παιχνίδι. Εντάξει, συνολικά στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή εικόνα, αλλά ειδικά στο πρώτο τέταρτο δεν πατούσατε και πολύ καλά. Δεν ξέρω, ήταν αγχωμένη η ομάδα, πιεσμένη, δεν ξέρω. Όλο το Τσιάρας έκανε, αυτό ήταν. Δεν υπάρχει καθαρή φάση. Και άμα δείτε και τα μάτια, δεν δεχόμαστε φάση. Ναι. Δεν δεχόμαστε. Πολύ δύσκολο θα κάποιος θα μας κάνει η κλασική ευκαιρία. Το μόνο μάτς που δέχτηκε ήταν με τον Πανιόνιο στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο αυτό. Που εκεί πέρα η ομάδα. Εντάξει, και είναι άλλο το κύπελλο. Τώρα είναι και άλλη ποιότητα του Πανιονίου. Άλλο το κύπελλο ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα, φαντάζομαι. Ναι, καμία σχέση. Το τάγμα με κύπελλο, καμία σχέση. Όχι πως το θέλουμε και το κύπελλο να κάνει μια καλή πορεία, αλλά τώρα το πρωτάθλημα είναι. Να βγει η ομάδα, να πάρει το πρωτάθλημα, να βγει η ομάδα. Τώρα εσύ τι θα παίζει, το αριστερό μπακ ή δεξί μπακ? Δεν ξέρω. Όπου μου πούνε. Συνήθως τα εξτρέμ είναι που πάνε με ανάποδο πόδι. Ναι. Ισχύει. Εντάξει, και πέρσι βέβαια. Και πέρσι έπαιξες αρκετά παιχνίδια ως αριστερός μπακ. Είναι δύσκολο, Μανώλη, για ένα παίκτη ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος να πάει αριστερά ή το ανάποδο για τον μπακ. Γιατί το εξτρέμ το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, εγώ νομίζω παίκτος όπως ο Πλατέλας, παραδείγματος χάρη, που έχει και ο Άρης, μπορεί να είναι και καλύτερο να τον βάλει στην ανάποδη πλευρά για να συγκλίνει προς το κέντρο και να εκτελεί. Ο μπακ όμως μπορεί να ανταποκριθεί ή
θα του δει. Γιατί μπορεί να κάνει το λάθος, έτσι. Με το λάθος πόδι. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο. Σε σταματάει. Σου κόβει πολύ άμα παίζεις το αντίθετο πόδι του μπακ. Γιατί δεν μπορείς να βγάλεις θέντρες. Δεν μπορείς. Πρέπει να κλείσεις συνέχεια μέσα. Όταν παίρνεις την μπάλα το στόπερ, δεν την παίρνω με καλό κοντρόλ γιατί είναι το κακό μου πόδι. Αλλά όλα είναι θέμα συνήθειας. Άμα το δουλέψεις, το φτιάχνεις. Όλα φτιάχνονται. Πάντως με τον Μπούρμπο σας βλέπω ανταποκρίνεστε μαζί και με τα άλλα δύο παιδιά στην άμυνα. Προφανώς έχετε δουλέψει τόσο ώστε να ανταποκρίνεστε όταν κρίνεται απαραίτητο να είστε στα άκρα. Είμαστε στην ουσία από πέρσι παίξαμε πολλά ματς έτσι, εκτός ο Δελγής. Ναι. Οπότε εγώ με τον Χρήστο και τον Ούγκο ξέρουμε πολύ καλά ένας τον άλλο. Ήδη ναι. Από πέρσι που ήρθε ο Ούγκο δέσαμε πολύ καλά στην άμυνα, αν θυμάστε το δεύτερο γύρο. Ναι. Φάγαμε νομίζω δύο γκολ, ένα-δύο γκολ. Τρία συνολικά. Τρία σύνολο. Ναι. Και στον πρώτο γύρο είχαμε φάει... Δεν έπαιζα με αυτή που είπα. Τώρα δίνετε, σας δίνετε δυνατότητα. Αυτά τα τέσσερα μάτς μέχρι την επίσκεψη στη Δράμα, που είναι μια επικίνδυνη έξοδος, 7η αγωνιστική, έχετε τη δυνατότητα, αν παραμείνετε προσγειωμένοι, νομίζω, Μανώλη, να χτίσετε ένα σερί. Ναι, αυτό, γι' αυτό λέμε χθες. Γι' αυτό σας είπα. Ότι άμα έπρεπε χθες να περάσουμε οπωσδήποτε από εκεί, να πάρουμε την νίκη, μετά να χτίσει ένα σερί, να χτίσει πάνω σε αυτό. Όταν παίρνεις ένα δύσκολο μάτς, σε μια τόσο δύσκολη έδρα, ανεβαίνει πολύ η ψυχολογία σου. Είναι και ένα μήνυμα και στους άλλους ότι κοιτάξτε να δείτε, φέτος δεν έχει τα περσινά. Ο Άρης δεν θα χάνει ούτε από την Καρδίτσα Βαρτί, ούτε καν. Περνάμε. Βρείτε το δεύτερο. Παίζει ρόλο στον Άρη. Έχεις και ένα κίνητρο πολύ έτσι μεγαλύτερο να θέλεις να επιστρέψεις στη Super League. Πέρα να σου έχει λείψει έτσι δύο χρόνια. Εννοείται. Αυτή η Football League, παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία για κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι δύσκολες έδρες, κακό ποδόσφαιρο, είναι δύσκολα. Η Super League έχει άλλη έγκλη. Και όσο τίποτα πες στον Άρη, πρέπει να τον έχει Super League. Δεν γίνεται να τον έχει Football League τον Άρη. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να παίζει Football League. Και για μας. Δηλαδή παίζουμε στον Άρη και είναι Football League και δεν το... Κάτι δεν κολλάει. Δεν σου κολλάει καλά. Ας ελπίσουμε αυτός ο εφιάλτης να λάβει τέλος φέτος και το Μάιο. Φέτος να είναι η τελευταία χρονιά. Να είναι όντως η τελευταία χρονιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε να το χαρείς και εσύ την Τετάρτη, το παιχνίδι με την Μπόκα. Μακάρι να έχει κόσμο, πολύ κόσμο, να το ευχαριστηθούμε όλοι, να το γιορτάσουμε. Άφησε λίγο χώρο στο κινητό τηλέφωνο να τραβήξεις κανένα βίντεο, θα χρειαστεί μάλλον. Εννοείται. Να είσαι καλά, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.